Σας καλησπερίσουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο φεστιβάλ νέων ΣΥΡΙΖΑ στη θεματική των εργασιακών, την εκδήλωση μάλλον με θέμα οργανώνοντας την αντίσταση των νέων επισφαλώς εργαζομένων και ανέργων. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείψει μια τέτοια συζήτηση από το φεστιβάλ νέων ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένα νέο πλαίσιο εργασιακών συνθήκων διαμορφώνεται στην Ελλάδα, που έχει ήδη ξεκινήσει ολόκληρη την Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αλλαγές που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε το πώς μειώνεται ο βασικός μισθός. Το 2007 μιλούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ, σήμερα μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση για τη γενιά των 400 ή 300 ευρώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε συλλογικές συμβάσεις, έχουν απελευθερωθεί απολύσεις, η μόνιμη και σταθερή εργασία για τους νέους είναι πλέον ένα άπιαστο όνειρο. Σε αυτό στο οποίο μπορεί να ελπίζει κανείς είναι κάποια πεντάμινη ή εξάμινη σύμβαση μέσω προγραμμάτων του ΑΕΔ, τα οποία φυσικά είναι ανασφάλιστα ή μερικώς ασφαλιζόμενα, τα λεφτά σου τα παίρνεις στο τέλος του προγράμματος. Και για μένα το κυριότερο είναι ότι χάνεις την ταυτότητα του εργαζόμενου. Δεν είσαι πλέον εργαζόμενος, είσαι αυτό που λέμε ωφελούμενος. Λες και σου κάνουν χάρη που στα 25 σου, στα 27 σου διεκδικείς να έχεις μια θέση εργασίας και να μπορείς να διαβιώνεις αξιοπρεπώς. Και για να μην παραγνωρίζουμε βέβαια και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων σήμερα είναι άνεργοι και δύο γυναίκες. Δηλαδή το 60% των γυναικών σήμερα σε αυτή την κρίσιμη ηλικία μέχρι τα 35 είναι άνεργες. Άρα στόχος μας μέσα από τη συζήτηση είναι να δούμε πώς αντιστεκόμαστε σε αυτή τη βίαιη πολιτική της κυβέρνησης και πώς οργανωνόμαστε στα σωματεία μας, σε δικτυώσεις, πώς οργανωνόμαστε ακόμα και στις επιτροπές ανέργων αναγειτονιές. Στην εκδήλωση θα παρέμβουν ο Απόστολος Καψάλης, εργατολόγος στην ΕΓΕΣΕΕ, η Γιώτα Λαζαροπούλου, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Δανειζόμενου Προσωπικού στο τραπεζικό τομέα και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνοτάτα, ο Δημήτρης Τσακαλωμάτης από το Σωματείο των Μισθωτών Τεχνικών και η Πατρίσια Ενόλα Κέιλ από το κίνημα Right for 15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για αρχή το λόγο δίνουμε στη Γιώτα Τσακαλωμάτη. Καλησπέρα σας. Η συνδικαλιστική μας δράση στον χώρο των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων συνέπεσε κατά διαβολική σύμπτωση με την περίοδο των μνημονίων. Αλλά και ανεξάρτητα από τα μνημόνια, πολλές φορές έχει συζητηθεί σε εκδηλώσεις σαν και αυτές, σε συνδικαλιστικές συσκέψεις, το πόσο δύσκολη είναι η συνδικαλιστική παρέμβαση έξω από το χώρο του δημοσίου και των ΔΕΚΟ στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα για τις ευθύνες μάλιστα της αριστεράς για τη μη επικράτηση του συνδικαλισμού, ειδικά στον χώρο της επισφάλειας, και ακόμα έχει επισημανθεί η δυσκολία που υπάρχει όταν απευθύνεσαι σε εργαζόμενους στον τομέα των νέων τεχνολογιών, πληροφορική δίκτυα. Στη δική μας την περίπτωση είχαμε και τους τρεις αυτούς παράγοντες, δηλαδή ιδιωτικός τομέας, επισφάλεια, μιλάμε για ενοικίες εργαζομένων, με ένα σημαντικό κομμάτι από εμάς να απασχολούμαστε στον τομέα της πληροφορικής. Σε αυτές τις συνθήκες στήσαμε ξεκινώντας από το μηδέν και ενώ κάποιες προηγούμενες προσπάθειες είχαν δυστυχώς αποτύχει, όχι μόνο ένα αλλά δύο σωματεία. Αναφέρομαι στο Επιχειρησιακό Σωματείο Σύλλογο Εργαζομένων στην Εθνοντάτα και στο Κλαδικό Σωματείο Σύλλογο Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα, που καλύπτει τους εργαζόμενους σε όλες τις εταιρείες που νοικιάζουν προσωπικό σε τράπεζες ή σε ασφαλιστικές εταιρείες. Αναφερόμαστε σε τράπεζες οι οποίες έχουν εισπράξει από την αρχή της κρίσης 255 δισεκατομμύρια ευρώ σαν κρατική επιχορήγηση για να σταθούν στα πόδια τους, για να μην καταρρεύσουν. Αν μετατρέψετε αυτά τα χρήματα σε κέρματα του 1 ευρώ και τα βάλετε σε μία στήλη, το ύψος της θα ήταν πολύ ψηλότερα από το Everest, πολύ ψηλότερα από το ύψος της στρατόσφαιρας. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω, είναι μία μισή φορά η απόσταση γης σελήνης. Χάρη σε αυτή τη γενεοδορία μας, τα ανώτατα στελέχη των τραπεζών, παραβιάζοντας ακόμα και τους νόμους, αμείβονται με μισθούς που φτάνουν τα 14.000 και 20.000 το μήνα. Παραβιάζουν ένα νόμο που ορίζουν ότι οι αμοιβές τους θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το μισθό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος, ναι και μικρός, είναι
είναι 7.618 ευρώ. Θέλετε να ακούσετε πώς το δικαιολογούν? Το επιχείρημα είναι ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας οικειοθελώς μείωσε το μισθό του, επομένως δεν είναι υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν. Ένας ενοικιαζόμενος των 820 ευρώ το μήνα θεωρείται υψηλόμισθος. Το ακούσαμε και αυτό στη διάρκεια μιας τελευταίας εργατικής διαφοράς από την υπεύθυνη προσωπικού μιας από τις εταιρείες ενοικίασης. Η Εμπορική Τράπεζα ετοιμάζεται να απολύσει τους περίπου 150 ενοικιαζόμενους αφού τους ξεζούμισε κανονικά και για χρόνια. Στην Εθνική Τράπεζα, αμόλυσε μόλις λήξει το 18μηνο μετά τον τοκετό για τις μητέρες, για το οποίο υπάρχει προστασία από τον νόμο, αυτές απολύονται. Είναι ώρα να βγουν μερικοί φωστήρες στα κανάλια και να μιλήσουν για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Οι συνθήκες εργασίας στο τηλεφωνικό κέντρο της Εθνικής πάλι είναι απαράδεκτες, με την εργοδοτική ευθερεσία να είναι ο κανόνας. Τελευταία απολύθηκε ένας συνάδελφος γιατί για κακή του τύχη ο πελάτης με τον οποίο μίλησε στο τηλέφωνο είχε υψηλές διασυνδέσεις και δεν του άρεσε το ύφος του συναδέλφου. Στο συγκεκριμένο κτίριο έχει απαγορευτεί από τη διοίκηση η είσοδος του σωματείου, γιατί άλλωστε μόνο έτσι θα μπορούν ανενόχλητοι να κάνουν τις αφαιρεσίες τους, να αλλάζουν τα ωράρια όπως τους βολεύει, να απολύουν χωρίς κανένα κριτήριο. Στην πορεία των 4 τελευταίων χρόνων μάθαμε με επώδυνο ίσως τρόπο ότι ακόμα και οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθών, η απλήρωτη εργασία, η καταστήγηση κάθε έννοιας εργατικού δικαιώματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξυπνήσει στο μυαλό των εργαζόμενων την ιδέα της συλλογικής δράσης. Ούτε θα τους στρέψει οπωσδήποτε προς τις αριστερές ιδέες. Υπάρχει οργή και θυμός, αλλά υπάρχει και απόγνωση και καρτερία. Η οργή και ο θυμός είναι καλά συστατικά, αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται να υπάρξει κάποιοι που θα δείξουν το δρόμο της συλλογικής αντίστασης. Όταν λέμε θα δείξουν, δεν εννοούμε ότι εγώ απλά σας τάπα και τελείωσα, αλλά θα έχει την υπομονή και την επιμονή να εξηγήσει βήμα-βήμα για το πώς οργανώνεται αυτή. Θα είναι εκεί για να ενθαρρύνει, θα είναι εκεί για να λύσει μικρά ή μεγάλα πρακτικά προβλήματα, θα είναι εκεί για να δώσει το ζωντανό παράδειγμα. Δυστυχώς η κρίση, η φτώχεια, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δεν κάνει τους ανθρώπους καλύτερους, οπότε σε κάθε περίπτωση έχεις ακόμα να αντιμετωπίσεις και περιπτώσεις συκοφαντίας και διαβολής, ακόμα και από εκεί που δεν τις περιμένεις. Κατά τη γνώμη μου, ο χώρος του ιδιωτικού τομέα δεν έχει τόση σχέση με ό,τι ίσως ξέρετε ή έχετε ακούσει για το συνδικαλισμό στις μεγάλες ΔΕΚΟ και στο δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο μεθοδολογίες και οδηγίες που πιθανόν να βρίσκουν εκεί εφαρμογή. Το σωματείο είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που δίνεται από το εργατικό δίκαιο και που άλλωστε κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες από τις προηγούμενες γενιές. Είναι χαρακτηριστικές, νομίζω, οι προσπάθειες της Τρόικας να καταργήσει ό,τι φιλοεργατικές διατάξεις υπάρχουν στους νόμους σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. 19 υπογραφές χρειάζονται για να στηθεί ένα σωματείο. Δεν λέω ότι είναι λίγες, το αντίθετο. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολύ σκληρή, συστηματική, αλλά και υπόγεια μυστική δουλειά για να πραγματοποιηθεί. Η δουλειά σε τέτοιους εργασιακούς χώρους είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνεται με συνέπεια και συνέχεια και η αποσπασματικότητα είναι ό,τι χειρότερο. Κατά τη γνώμη μου, γενικού τύπου επιτροπές που ίσως θα μπορούσαν να γίνουν σε άλλους χώρους ή σε γειτονιές δεν έχουν καμία ελπίδα σε τέτοιους χώρους. Δεν παρέχουν καμία προστασία σε αυτούς που συμμετέχουν, τους κάνουν εύκολη ηλία και έτσι είναι οι πρώτοι που απολύονται, σκορπίζοντας το φόβο και την απογοήτευση σε αυτούς που μένουν. Μετά από όλα αυτά, χρειάζεται να εξεπηρεαστεί και η απίστευτη γραφειοκρατία της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση του κλαδικού σωματείου, του ΣΥΔΑΠΤ, χρειάστηκε να περιμένουμε ένα χρόνο, 3 μήνες και 6 μέρες, μέχρι να εκδοθεί και να καθαρογραφεί η απόφαση του πρωτοδικείου. Ύστερα από όλα αυτά, αυτό που βοηθάει πραγματικά είναι να υπάρχουν μικρά, αλλά κάποια αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα συναδέλφων που μέχρι τότε δεν ήθελαν να ακούσουν καθόλου για το σωματείο. Όταν είδαμε ότι καταφέραμε να πάρουμε κάποιες απολύσεις πίσω ή έστω υποσχέσεις για επαναπρόσληψη, απευθύνθηκε άμεσα στο σωματείο.
Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πάρα πολλά τα προβλήματα, με μεγαλύτερο αυτό των απολύσεων. Και νομίζω είναι κατανοητό ότι είναι αφέλεια το να θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε να τους πείσουμε με διάλογο για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε τραπεζίτες, από ανθρώπους που δεν έχουν κανένα δισταγμό να ζητάνε λεφτά από ανέργους, από άρρωστους ανθρώπους που είναι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και την ίδια ώρα να εξασφαλίζουν αναβολή φόρου για τις τράπεζές τους. Όσες φορές είτε κάναμε απεργία είτε ήμασταν απόλυτα πιστικοί στην απειλή μας για κινητοποιήσεις, καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα. Έτσι υπογράψαμε την πρώτη συλλογική σύμβαση για την Εθνοντάτα, με την οποία μεταξύ άλλων απαγορευόταν οι απολύσεις και καθόριζε σαν ελάχιστο μηνιαίο μεικτό τα 1.000 ευρώ, μισθό τα 1.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, με τον κλαδικό σωματείο, καταφέραμε να αποτρέψουμε τις απολύσεις σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε ουσιαστικά σε μια πορεία κινητοποιήσεων με το ΣΥΔΑΠ, που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από τη γενική απεργία της 16 Ιουλίου, που κάναμε απεργιακή φρουρά για 9 ώρες έξω από το τηλεφωνικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας, 3 ώρες έξω από τη Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης. Η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν καθολική, παρόλο το κλίμα τρομοκρατίας, αρκεί να σας πω ότι την επόμενη μέρα ο κύριος υποδιευθυντής ζητούσε ονόματα για το ποιος δήλωσε απεργία και ποιος στεκόταν κοντά στην απεργιακή φρουρά. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες υποσχέσεις για επαναπροσλήψεις, οι οποίες δυστυχώς δεν τηρήθηκαν και κατά τη γνώμη μου χρειάζεται συνέχεια για να το σκεφτούν καλύτερα. Χρειαζόμαστε στήριξη και βοήθεια σε αυτόν τον αγώνα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί δίπλα μας κάθε φορά που το ζητήσαμε. Σωματεία που δοκιμάζονται από παρόμοιες συνθήκες σαν τις δικές μας δίνουν επίσης το παρόν. Μιλάω για πρωτοβάθμια σωματεία όπως τα βιβλίου Χάρτους, ΕΤΕΑ, Κούριερ και σωματεία του ΠΑΜΕ. Συλλογικότητες και από λαϊκές συνελεύσεις ή τοπικού ΣΥΡΙΖΑ έχουν επίσης συνδράμει. Το σκηνικό θα άλλαζε δραματικά αν τυχόν υπήρχε η ουσιαστική στήριξη από τα σωματεία των μονίμων, των σωματείων στον χώρο των τραπεζών. Δυστυχώς, σε μεγάλο μέρος των συναδέλφων, ειδικά μέσα στην Εθνική Τράπεζα, είχε επικρατήσει μια συντεχνιακή νοοτροπία που βασίζεται στο επιχείρημα ότι η Εθνική Τράπεζα θα είναι το τελευταίο μαγαζί που θα μείνει όρθιο. Είχαμε πει σε παλιότερη συζήτηση ότι δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση όταν όλη η χώρα είναι μια καμένη γη ότι θα μείνει ένα μέρος όρθιο και τώρα μετά από την χθεσινή προαναγγελία απολύσεων 10.000 τραπεζοϋπαλλήλων δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον εκτελεστικό πρόεδρο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενοικίασης, μας είπε ότι η ενοικίαση βεβαίως και υπάρχει, γιατί ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι μειώνει το head count, τον αριθμό των κεφαλιών, έτσι, τον αριθμό προσωπικού, στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το πόσο εύκολα αποκαλύπτουν τα τερτύπια με τα οποία μεταξύ τους, ας πούμε, δουλεύονται, μεταξύ τους δημιουργούν κριτήρια ευρωστίας στις τράπεζες και μετά είναι να απορρείς, ας πούμε, γιατί φτάνει στην κρίση. Νομίζω ότι αυτός ο θεσμός του σύγχρονου δουλεμπορίου πρέπει να καταργηθεί και να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς και στις τράπεζες για τις οποίες δουλεύουν πραγματικά. Μέσα από όλη αυτή την πορεία, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε μια γενιά αγωνιστών, οι οποίοι από νέους εργαζόμενους, που καλώς ή κακώς μέχρι τώρα δεν είχαν εμπειρίες αγώνων, δεν είχαν εμπειρίες συγκρούσεων, νομίζω ότι, αλλά όμως στην ίδια στιγμή τρώνε κατάμουτρα την απόρριψη, την απόλυση, τις μειώσεις, νομίζω ότι θα είμαστε ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Τσακαλωμάτης από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Γεια χαρά και από μένα. Από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών μιλάω σήμερα. Γενικότερα το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών θέλει να υπερασπιστεί τους τεχνικούς υπαλλήλους στο τεχνικό κλάδο, ο οποίος σήμερα μαστίζεται όσο ποτέ άλλοτε από ανεργία και από ελαστικές σχέσεις. Στην ουσία μιλάμε για ένα νέο σχετικά σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1999,
και ουσιαστικά προσπαθούσε να εκπροσωπήσει τα άτομα, τους τεχνικούς, οι οποίοι δουλεύανε με σχέσεις εργασίας με μπλοκάκι ουσιαστικά, αλλά και τους ανέργους, κάτι το οποίο το άλλο σωματείο τέλος πάντων των τεχνικών υπαλλήλων δεν μπορούσε να τους εκπροσωπήσει. Ουσιαστικά δηλαδή προσπάθησε να φέρει μία απάντηση στο τότε πρόβλημα και πόσο μάλλον και στο σήμερα της ελαστικοποιημένης σχέσης εργασίας, αλλά και στην ανεργία η οποία μαστεί στον κλάδο. Ουσιαστικά ζούμε σε μία περίοδο που οι εργασιακές σχέσεις τουλάχιστον καταραίουν μέρα με τη μέρα. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι μιλούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και πριν από κάποια χρόνια, μιλούσαμε για συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Ουσιαστικά μιλάμε για μία μετατροπή των εργασιακών σχέσεων από την Ελλάδα του 90 τουλάχιστον και μετά. Βέβαια η σκληρότητα των μέτρων η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανής. Ο καταιγιστικός ρυθμός των μέτρων είναι πρωτοφανής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα το οποίο είναι ότι πρώτη φορά σε μια δημοκρατική χώρα το κράτος, καταλύοντας κάθε έννοια κοινωνικής συνένεσης, αποφασίζει ότι ο κατώτατος μισθός που θα υπάρχει θα είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, ακόμα και σήμερα, ακόμα μάλλον και με τους όρους της νεοφιλελεύθερης αγοράς. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για μια απορρίθμιση της αγοράς εργασίας προς νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν σαν κέντρο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και σου λένε ότι κάθε εργασιακό και κάθε κοινωνικό δικαίωμα αποτελεί τροχοπέδι για μας. Επομένως, σκοπός μας είναι να το καταλύσουμε. Ουσιαστικά όμως, η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή που διαμορφώνεται και από τα τελευταία μέτρα και την οποία λίγο πολύ τη ζούμε οι περισσότεροι από εμάς. Το θέμα λοιπόν, πέρα από την απαρρύθμιση των αντεργατικών νόμων που υφίστανται αυτή την περίοδο, είναι το πώς απαντάμε εμείς, πώς οργανωνόμαστε και πώς το κυριότερο πετυχαίνουμε νίκες. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό που βάζει και η σημερινή εκδήλωση, το πώς πρέπει να παρέμβουμε και είναι οι εργαζόμενοι και οι επισφαλείς εργαζόμενοι και οι άνεργοι, αλλά και συνολικότερα η κοινωνία και ο χώρος εργασίας απέναντι σε αυτές τις νέες προοπτικές οι οποίες μας ανοίγονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπάρχουσα δομή στο συνδικαλιστικό κίνημα, η οποία αποτελεί μια πρώτη απάντηση στην επίθεση αυτή του κεφαλαίου απέναντι στην εργασία. Το ερώτημα είναι αν μας αρκεί αυτό, αν θέλουμε να μπούμε σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτές τις απαντήσεις που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα ή αν θέλουμε κάποια άλλη δομή, κάποια άλλη οργάνωση. Εγώ σε αυτό λοιπόν θέλω να βάλω κάποια στοιχεία του ότι τι έχουμε μέχρι σήμερα, το ποια χαρακτηριστικά σήμερα έχει το συνδικαλιστικό κίνημα και ποια είναι οι προβληματικές θεωρώ του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα στην Ελλάδα. Συνολικότερα μιλάμε για ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο έχει δύο πυλώνες, το οποίο είναι κάτι πρωτοφανές τουλάχιστον και για την Ευρώπη, είναι οι δύο πυλώνες του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συνδικαλιστική πυκνότητα ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα είναι μηδαμινή, ενώ στον δημόσιο τομέα είναι οξυμένη. Αυτό υπάρχει και κάποιους συγκεκριμένους λόγους που νομίζω ότι όλοι τους καταλαβαίνουμε, δεν έχω και ώρα να το αναλύσω περισσότερο. Η αδυναμία των σωματείων και των συνδικάτων να εκφράσουν και τον νέο κόσμο, αλλά και τους νέους εργαζόμενους και τους ανέργους, οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που έχουμε σήμερα. Για παράδειγμα, και υπάρχει μια τρομοκρατική εργοδοτική επίθεση ενάντια στους εργαζομένους, οι οποίοι νιώθουν την ανασφάλεια όλο ένα και να μεγαλώνει και τους φοβίζει να ενταχθούν στα σωματεία. Υπάρχει η έλλειψη του χρόνου που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν οι ευέλικτες μορφές εργασίας που σήμερα η οργάνωση του συνδικαλισμού δεν έχει καταφέρει αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξει και να τους βάλει σε μια διαδικασία να παλέψουν για τα συμφέροντά τους. Η εναντίωση της εργοδοσίας απέναντι στα συνδικάτα είναι, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι στην Ελλάδα και φαίνεται φυσικά και από τις προσπάθειες εργοδοσίας που είναι πρωτοφανείς και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το να καταλύουν κάθε εργατική νομοθεσία η οποία υπήρχε και με την αδήλωτη και μαύρη εργασία η οποία είναι σε τρελά ποσοστά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα επίσης κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες λίγες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες να διαμορφώνουν τα επιχειρησιακά σωματεία, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες επιχειρήσεις και είναι δύσκολο οι εργαζόμενοι να μπουν στη διαδικασία για να μπουν σε ένα σωματείο, να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις να παλέψουν για τα συμφέροντά τους.
Άλλο χαρακτηριστικό είναι η διεθνοποίηση της οικονομίας που υπάρχει σήμερα και το οποίο υπάρχει μια ολομέτωπη επίθεση ανεβαίνει στην εργασία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Κάτι που τα σωματεία, τουλάχιστον επειδή ιστορικά δεν έχουν μάθει να λειτουργούν σε τέτοιο επίπεδο, αλλά λειτουργούν τουλάχιστον τοπικά, δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε μια λογική των εξελίξεων και επομένως μένουν λίγο εκτός από το παιχνίδι. Και φυσικά υπάρχει μια επικράτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού που σου λέει ότι στην εργασία είσαι μόνος σου, στη διαπραγμάτευση είσαι μόνος σου, δεν υπάρχουν συλλογικά οράματα, δεν υπάρχουν συλλογικές διεκδικήσεις. Επομένως, ό,τι μπορείς να κάνεις θα είναι μόνος σου. Αυτό λοιπόν διαμορφώνονται αυτές οι συνθήκες γενικότερα στο συνδικαλισμό. Αυτά είναι τα μόνα προβλήματα που έχει ο συνδικαλισμός ή διαμορφώνεται το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δεν μπορεί ο συνδικαλισμός να αναπτυχθεί. Φυσικά και το συνδικαλιστικό κίνημα και στην Ελλάδα έχει κάποια αρνητικά τα οποία δεν έχει καταφέρει να αποκρισταλώσει. Δεν έχει καταφέρει να έρθει σε επαφή με νέους εργαζόμενους. Δεν έχει καταφέρει να έρθει σε επαφή με γυναίκες. Δεν έχει καταφέρει να έρθει σε επαφή με τους μετανάστες, τα οποία μιλάμε για κομμάτια τα οποία είναι χαρακτηριστικά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία επιδέχονται την εκμετάλλευση. Επίσης, το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα διακατέχεται και από την παραδεξιακή λογική, δηλαδή με την έννοια ότι δημιουργούνται και ιστορικά έχουν δημιουργηθεί αλλά και συνεχίζουν να δημιουργούνται παρατάξεις οι οποίες είναι άμεσα αντίκτυπο των κομματικών φορέων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κάτι το οποίο διαμορφώνει κάποιες διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με την ευρωπαϊκή εμπειρία. Αντίστοιχα υπάρχει και η πολυδιάσπαση, δηλαδή ότι σε αυτές τις παραδοσιακές λογικές διαμορφώνει ο καθένας το σωματείο, είτε κλαδικό είτε επιχειρησιακό και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές επικαλύψεις ή σε ένα κλάδο να υπάρχουν παραπάνω από ένα και δύο και τρία σωματεία και αντί να προσπαθούμε μέσα από τη σωματιακή δράση να ενώσουμε, να ενοποιήσουμε τα σωματεία ώστε να εκφράζουμε πιο συνολικά εργαζόμενους, λόγω των λογικών το να χαλάσουν οι συσχετισμοί και οτιδήποτε, βλέπουμε ακόμα διασπάσεις ή και να αποτελούν, να βάζουν εμπόδιο στις ενδεχόμενες συνοποιήσεις. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα και προχωράω στο τελευταίο κομμάτι της τοποθέτησής μου όσον αφορά για το τι κάνουμε. Διαμορφώνονται κάποιες νέες συνθήκες, επομένως θεωρώ ότι εμείς σαν απάντηση θα πρέπει να απαντήσουμε πρέπει να έχουμε νέες απαντήσεις σε αυτά τα νέα ερωτήματα που μας θέτουν. Τα βασικά λοιπόν στοιχεία που θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα είναι πρώτον το άνοιγμα στους ανέργους, δεύτερον η ενότητα, τρίτον η μαζικότητα, τέταρτον η αλληλεγγύη. Γιατί τα λέω αυτά? Πρώτον, οι άνεργοι, το οποίο σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει καταφέρει καν να τους ακουμπήσει. Μιλάμε για ένα μεγάλο χώρο, ο οποίος όχι μόνο έχει το χρόνο, αλλά έχει και τη διάθεση να παλέψει και κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ένα συνδικαλιστικό κίνημα να τους βάλει στη διαδικασία πρώτον να τους εντάξει, γιατί σήμερα δεν μπορεί να τους εντάξει από τα νομικά του πλαίσια, και δεύτερον να τους εμπνεύσει ώστε να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Δεύτερον, ενότητα στη βάση. Και όταν λέω ενότητα, εννοώ και από την να διαχωριστούμε με την έννοια της πολυδιάσπασης των σωματείων αλλά και των συνδικάτων. Δεύτερον, να αρθεί, θεωρώ, ο διαχωρισμός ανάμεσα στους δημόσιους και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους με τη διαμόρφωση δύο πυλώνων στο συνδικαλιστικό κίνημα ΓΕΣΑΕ και ΑΔΔ, αλλά και ενότητα με αυτό που λέμε και την παραδοσιακή λογική. Ότι πέρα από την παραταξιακή να άρουμε λοιπόν τις παραδοσιακές λογικές και να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια των εργαζομένων πάνω σε κάποιες κοινές συνισταμένες. Οι οποίες αυτές οι κοινές συνισταμένες είναι κατά βάση πολιτικές, γιατί ακόμα και η δημιουργία ενός σωματείου, ακόμα και η δημιουργία ενός συνδικάτου παλεύει, προσπαθεί για την υποστήριξη των εργαζομένων, επομένως στην ουσία για την αναδιανομή του πλούτου. Άρα είναι μια πολιτική ενέργεια η οποία δεν επικαθορίζεται από κυρίαρχες ιδεολογικές τάσεις που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σωματεία και οτιδήποτε.
Η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη σήμερα είναι πρώτιστο, νομίζω, και για τα σωματεία πρέπει να είναι σημαία τους η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη απέναντι στους εργαζόμενους, η αλληλεγγύη απέναντι σε κομμάτια που φτωχοποιούνται βία. Η αλληλεγγύη με νέες μεθόδους, τις οποίες μπορούμε να τους βρούμε. Για παράδειγμα, το να δημιουργήσεις συνεταιριστικές ομάδες, οι οποίες να στηρίζεις τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι μέλη του σωματείου σου και προσπαθούν να επιβιώσουν ουσιαστικά, νομίζω ότι είναι ένα βασικό βήμα για τα σωματεία για να υπάρξουν και για να εντάξουν κόσμους που τους εκμεταλλεύονται, που είναι το τελευταίο γρανάζι της μηχανής σήμερα, να τους βάλουν στη διαδικασία και να εμπλακούν, αλλά και να μπορεί να τους εκφράσει. Δεν ξεχνάμε φυσικά την πάλι με την έννοια του πρέπει να είμαστε μπροστά σε κάθε μείωση μισθού, σε κάθε απόλυση. Δηλαδή αυτά τα βασικά που θα πρέπει να κάνει το σωματείο και τουλάχιστον να τα κάνει, θα πρέπει να τα κάνει με μεγαλύτερη πυκνότητα, με μεγαλύτερη δυναμική, αλλά αυτό προϋποθέτει τη μαζικότητα στην οποία μίλησα πρώτιστα. Επομένως η μαζικότητα και το άνοιγμα σε καινούργιους χώρους και χώρους οι οποίοι δεν έχουν καμία εκπροσώπηση, νομίζω ότι είναι βασικό από όλα τα σωματεία. Επίσης, τελειώνοντας, να πω και ότι πρέπει να υπάρξει και μια επικαιροποίηση, θεωρώ, των ετοιμάτων. Για παράδειγμα, σήμερα, με την τεχνολογική ανάπτυξη, είναι νομίζω επίκαιρο όσο ποτέ το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας και τη μείωση του ωραρίου. Θεωρώ ότι ακόμα σήμερα, που το 8ωρο ελαστικοποιείται, τραβιέται, φτάνει σε 10ωρα, φτάνει σε 11ωρα, νομίζω ότι είναι λογικό η ανεργία να φτάσει στο 30%, θα φτάσει στο 40%, θα φτάσει στο 50%. Σαν απάντηση έχουμε την αναδυναμή του πλούτου, σαν απάντηση έχουμε ότι τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργεί υπερκέρδη για το κεφάλαιο και στην ουσία μεταθέτει το κόστος των εργαζομένων. Επομένως, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα πολύ επίκαιρο αίτημα που θα πρέπει να βάλουν τα συνδικάτα και τα σωματεία η έννοια της μείωσης του ωραρίου. Κλείνοντας, να πω ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν για να πάρει η ζωή το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά το πρώτο που θεωρώ είναι ότι θα πρέπει να, το βασικό του στοιχείο, το οποίο είναι η διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων, θα πρέπει να έρθει σε εφαρμογή. Μιλάμε για θάνατο των σωματείων και των συνδικάτων από τη στιγμή που δεν μπορούν να διαπραγματευτούν το βασικό που είναι ο μισθός. Επομένως, αυτό δεν γίνεται μόνο μέσα από τη σωματιακή δράση και εδώ μπαίνει, και γιατί αυτή την κουβέντα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες στιγμές και σε άλλες περιόδους, αλλά εδώ βάζω το θέμα της κυβέρνησης αριστεράς, η οποία μια κυβέρνηση αριστεράς σήμερα, αύριο, θα δώσει το κατάλληλο πλωστάσιο, θα δώσει την κατάλληλη νομοθετική βάση να λειτουργήσουν τα σωματεία, γιατί μόνο μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μπορεί σε συνδυασμό με την παρουσία των σωματείων, με τη δυναμική των σωματείων, και όταν τα σωματεία αυτά θα έχουν μια κυβέρνηση η οποία θα τα στηρίζει, νομίζω ότι θα μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές νίκες και θα μπορούμε ουσιαστικά να φτάσουμε σε νίκη ώστε να έρθει ουσιαστικά η εκμετάλλευση και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσακαλωμάτη. Το λόγο τώρα έχει η Πατρίσια Ενόλα Κέιλ από το κίνημα Right for 15 από τη ΣΥΠΑ. Thank you, comrades, for inviting me to speak at your festival. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε στη συνάντηση σας αυτή. I'm going to talk tonight about the tactics we use to organize ourselves as fast food and retail workers in the US. Σήμερα θα μιλήσω για τις τακτικές που χρησιμοποιούμε για να οργανωθούμε στα καταστήματα γρήγορης εστίασης και σαν πολιτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Even though we were doing many things workers had done before, organizing a union, fighting the boss, going on strike, and building solidarity in the working class, we work in very precarious situations. Παρόλο που πρόκειται να κάνουμε πράγματα που πολλοί εργάτες είχαν κάνει στο παρελθόν, όπως να οργανώσουμε σωματεία, να αντιπαλέψουμε τα αφεντικά μας, να οργανώσουμε απεργίες και να χτίσουμε αλληλεγγύη στους χώρους εργασίας μας, δουλεύουμε ακόμα σε πολύ επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Because of the way we are scheduled, there are no shift changes, so it is hard to have large meetings of people from the workplace. Εξαιτίας του τρόπου που οργανώνεται το ωράριο εργασίας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε βάρδιες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να οργανώσουμε μεγάλες συναντήσεις με ανθρώπους στους ίδιους εργασιακούς χώρους.
Because many of us work two or more jobs, it is difficult to devote much time to organizing. Και λόγω του ότι πολλοί από εμάς δουλεύουμε δύο και τρεις δουλειές μαζί, είναι πολύ δύσκολο να αφαιρώσουμε αρκετό χρόνο στο να οργανωθούμε. So we had to come up with new ways to organize old things. And this gave us great opportunity to train our coworkers as organizers. Οπότε είχαμε να σκεφτούμε καινούργιους τρόπους, καινούργιες τακτικές να οργανώσουμε πράγματα που γίνονταν παλιότερα. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε τους συναδέλφους μας πώς να γίνουν οργανωτές. Those in our union who are of the left wanted a different kind of union than most workers in the United States have. Αυτοί από εμάς που ανήκουν στην αριστερά ήθελαν ένα διαφορετικό τύπο σωματείου από αυτά που υπήρχαν μέχρι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. We wanted a democratic union, one run by and for the members that relies on shop floor activity to build power. Θέλαμε ένα δημοκρατικό σωματείο που να λειτουργεί από εμάς για εμάς και να βασίζεται στη δουλειά βάσης, ώστε να ενισχύσουμε τη δύναμή μας. The hardest part was the initial organizing, getting the first few people to agree to build a union with us. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το αρχικό της αρχικής οργάνωσης, το να βρούμε μερικούς ανθρώπους να συμφωνήσουν να χτίσουμε μαζί το σωματείο. I think this would have been impossible if we had not first organized solidarity with the teachers' union when they went on strike. Πιστεύω πως αυτό θα ήταν αδύνατο αν εμείς αρχικά δεν είχαμε οργανώσει αλληλεγγύη στις απεργίες με το σωματείο των καθηγητών όταν αυτοί ήταν σε απεργία. People were very afraid to lose their jobs. Και αυτό συνέβη επειδή οι άνθρωποι φοβούντουσαν πως χάσουν τις δουλειές τους. But organizing to support the teachers made people bolder. Αλλά το να οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας στους καθηγητές έκανε τους ανθρώπους πιο τολμηρούς. Conditions for low-wage workers in the US are very bad. Οι συνθήκες εργασίας για τους χαμηλόμισθους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κακές. In addition, the re-emergence of social movements since 2011 meant that when we talked about class politics, organizing and struggle, people understood what we meant in a way they would not have before the crisis. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της επανεμφάνισης κοινωνικών κινημάτων από το 2011 και μετά, σημαίνει πως όταν εμείς μιλάμε για ταξική πολιτική, να οργανώσουμε τη μάχη, οι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι το εννοούσαμε με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που συνέβαινε πριν την κρίση. So when it came to organizing our own union, we did a few things first. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να οργανώσουμε το δικό μας σωματείο, πρώτα κάναμε ένα-δύο πράγματα. Me and Matthew, the co-worker who had begun organizing with me, sat down and identified our most political co-workers who would support the union. Εγώ και ο Μάθιου, ο συνάδελφός μου, που ξεκινήσαμε να οργανωνόμαστε μαζί, κάτσαμε κάτω και βρήκαμε τους πιο πολιτικοποιημένους συναδέλφους μας που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο να οργανώσουμε το σωματείο. We wanted to win people on a political basis where possible and not just an organizational basis. Θέλαμε να βρούμε ανθρώπους που θα τους κερδίζαμε πρώτα σε ένα πολιτικό επίπεδο όπου ήταν δυνατόν και όχι απλά σε ένα οργανωτικό. This has been the tactic of the trade unions generally. Το να οργανωθούν άνθρωποι σε μια οργανωτική βάση είναι η τακτική που χρησιμοποιούσαν τα σωματεία μέχρι τώρα γενικά. But we knew we would be fighting battles not just over traditional economic issues addressed by unions, but we would also be fighting political battles around racism, sexual harassment and class politics. Και αυτό γιατί ξέραμε ότι δεν θα δίναμε μάχες πάνω σε απλά οικονομικά ζητήματα, αλλά σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ρατσισμό, με τη σεξουαλική παρενόχληση και με ταξικές πολιτικές. We identified 20 people out of more than 600 who we thought it would be important to win to organizing early on. Εντοπίσαμε τους πρώτους 20 ανθρώπους από έναν αριθμό των 600 που θα ήταν πολύ σημαντικό για μας να τους κερδίσουμε στο να οργανωθούν μαζί μας στην αρχή. We also made sure that they were spread across different departments within our supermarket so it would make it easier to expand union membership later. Βεβαιωθήκαμε ότι θα είμαστε διασπαρμένοι σε διαφορετικά τμήματα μέσα στα σούπερ μάρκετ που εργαζόμαστε, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να ήταν πιο εύκολο να επεκτείνουμε τα μέλη του σωματείου. In reality, we are still most strongly organized in the departments where Matthew and I work.
Στην πραγματικότητα, είμαστε πιο οργανωμένοι στα τμήματα που εγώ και ο Μάθιου δουλεύουμε. This shows how important left politics are in organizing a struggle even around the most basic issues. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντική είναι η αριστερή πολιτική στο να οργανώσει μία μάχη, ακόμα και στα πιο βασικά ζητήματα. Next, we picked a campaign or an issue to begin a campaign around. Στην αρχή διαλέξαμε ένα θέμα, μια θεματική, για να ξεκινήσουμε την καμπάνια μας γύρω από αυτή. We picked an issue that, one, people were already widely agreed upon, and two, that we thought was a winnable within a short period of time. Διαλέξαμε μια θεματική, κατά πρώτον σε ζητήματα στα οποία υπήρχε μια ευρεία συμφωνία και δεύτερον σε ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. A group of 15 or so, based on our conversations with our co-workers, decided that the best target would be the attendance policy. Οπότε ένα group των 15 και πλέον ατόμων, βασισμένο στις συζητήσεις που κάναμε μεταξύ μας, αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος στόχος θα ήταν η πολιτική παρουσιών. Everyone hated the policy and it was responsible for the majority of firings in the store. Η πολιτική παρουσιών είναι αυτή που οι περισσότεροι συνάδελφοί μας μισούσαν και ήταν υπεύθυνοι για την πλειοψηφία των απολύσεων στο κατάστημα. It was so bad that people were fired for going into childbirth or for being electrocuted on the job. Είναι κρίμα που άνθρωποι απολύονται επειδή θα πάνε να γεννήσουν ή επειδή παθαίνουν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της δουλειάς. We then started a petition, which for us was a way of gauging the level of support we had in the store. Ξεκινήσαμε ένα μάζεμα υπογραφών με αιτήματα, όπου για μας αυτό θα λειτουργούσε και σαν ένας μετρητής του επίπεδου της υποστήριξης που είχαμε μέσα στο κατάστημα. Some people were hesitant to sign because they feared they would be fired, but many people did sign. Πολλοί συναδελφοί μας ήταν διστακτικοί στο να υπογράψουν επειδή φοβόντουσαν ότι θα χάσουν τις δουλειές μας, αλλά πολλοί ακόμα υπέγραφαν. We also started making joint petitions against sexual harassment rather than filing complaints individually. Ξεκινήσαμε επίσης να κάνουμε συλλογικό μάζεμα υπογραφών καταγγελιών για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αντίθετα με τη λογική του να συμπληρώνουμε ξεχωριστές φόρμες παραπώνων. This built solidarity among women and gay workers, but management retaliated. Αυτό έχτισε μία αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων γυναικών και των ομοφυλόφιλων συναδέλφων, αλλά η εργοδοσία αντεπιτέθηκε. They claimed we were making it up, and if sexual harassment had occurred, it was our fault for what we were wearing. Ισχυρίζονταν ότι το κατασκευάσαμε, ότι το εφήβραμε και ότι αν συνέβη περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, αυτό οφειλόταν στον τρόπο της ένδυσής μας. Then, while gathering petitions, we went on a minority strike in which 10 people participated in conjunction with hundreds of low-wage workers in the city of Chicago. Έπειτα, οργανώσαμε μάζεμα υπογραφών και βγήκαμε σε μια μειοψηφική απεργία, στην οποία συμμετείχαν 10 άνθρωποι σε συνεργασία με εκατοντάδες άλλους χαμηλόμισθους εργάτες στην πόλη του Chicago. Because it was a strike against boss intimidation, it was protected action in the US, so we could not be fired. Ακριβώς επειδή ήταν μια απεργία απέναντι σε έναν εργοδοτικό εκφοβισμό, ήταν μια προστατευμένη δράση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε και οι εργοδότες δεν μπορούσαν να μας απολύσουν. And it was very useful because it scared management into making some concessions, which convinced the skeptics among our co-workers that it was possible to fight the boss and win. Και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο επειδή τρόμαξε τη διοίκηση και έκανε στο να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, πράγμα το οποίο έπεισε και τους πιο διστακτικούς συναδέρφους ότι ήταν δυνατόν να αναμετρηθούμε με την εργοδοσία και να νικήσουμε. And it showed our coworkers we were part of a broader movement. Και έδειξε στους συναδέρφους μου ότι είμαστε μέρος μιας ευρύτερης κίνησης. This wasn't something only happening at two stores in Chicago. Αυτό δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο σε δύο καταστήματα, υποκαταστήματα στο Chicago. This was something happening in cities across the country and in stores all across Chicago. Αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε σε πολλές χώρες κατά μήκος και πλάτος της χώρας, σε πολλές πόλεις κατά μήκος και πλάτος της χώρας και σε καταστήματα
σε όλο το Σικάγο. This is when we developed our slogan, $15 an hour minimum wage and a union. Τότε ήταν που βγάλαμε και σε ένα σύνθημα σε επίπεδο πόλης, το οποίο ήταν, διεκδικούσαμε $15 την ώρα, βασικό μισθό και αναγνώριση του σωματείου μας. After we delivered the petition to regional management, store management retaliated. Αφού δώσαμε τα αιτήματά μας στην τοπική διοίκηση, η διοίκηση του καταστήματος αντεπιτέθηκε. They pulled everyone who had signed the petition up to the office and demanded to know why they had signed. Φώναξαν όλους όσους είχαν υπογράψει τη φόρμα των αιτημάτων πάνω στο γραφείο και ζητούσαν να μάθουν γιατί το υπέγραψαν. They claimed they had violated store policy by not first addressing concerns about policy to store management, even though we could not have done anything about it there. Ισχυρίστηκαν ότι παραβιάσαμε την πολιτική του καταστήματος γιατί δεν απευθύναμε τις αντιδράσεις μας πρώτα στον υπεύθυνο του καταστήματος, παρόλο που ακόμα και να το είχαμε κάνει, δεν ήταν ένα ζήτημα που αφορούσε το τοπικό κατάστημα, αλλά ήταν ένα ζήτημα τοπικής πολιτικής. This tactic made people feel isolated, and we had to join people together to respond. Αυτή η τακτική έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν, τους συναδέλφους να νιώθουν πιο απομονωμένοι, οπότε εμείς έπρεπε να τους ενώσουμε πάλι για να αντισταθούμε. We also knew it would be necessary to strike again soon if the bosses did not comply with our demands. Επίσης ξέραμε ότι ήταν αναγκαίο να ξαναβγούμε σε απεργία σύντομα εάν οι εργοδότες δεν συμμορφώνονταν με τα αιτήματά μας. Unity was absolutely necessary. Η ενότητα ήταν απολύτως απαραίτητη. We began wearing red t-shirts one day a week to work as a demonstration of power and solidarity. Ξεκινήσαμε φορώντας κόκκινα μπλουζάκια μια μέρα τη βδομάδα στη δουλειά, σαν επίδειξη της δύναμής μας και της ενότητάς μας. For the organizers among us, it was a way to gauge how strong our organization was based on how many people would participate. Για εμάς τους οργανωτές συναδέρφους, ήταν και ένας τρόπος να μετρήσουμε το πόσο καλά είχαμε οργανώσει, και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετέχουν. By early July, it was clear that the promises of change management had made were empty, and they were stalling for time, hoping to quell the anger of the workers. Μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, ήταν ξεκάθαρο ότι οι υποσχέσεις για αλλαγή της πολιτικής που είχαν γίνει ήταν άδειες, τις τελευταίες απεργίες ήταν κενές, και έτσι προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο και να κατευνάσουν την οργή των εργαζομένων. Our citywide union, which takes joint action and all of the organized fast food and retail stores, amplifying our power, was planning a strike for August 1st. Το σωματείο σε επίπεδο πόλης που παίρνει συλλογικές δράσεις με όλους τους οργανωμένους συναδέρφους στα fast food και τους πολιτές, ενισχύσαμε την δύναμή μας σχεδιάζοντας απεργία για την 1η Αυγούστου. We decided we needed more than a one-day strike, so we planned to strike for 2 days. Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμασταν πάνω από μία ημέρα απεργίας, οπότε σχεδιάσαμε να απεργήσουμε 2 μέρες. This would provide leadership to the other workplaces and encourage them to come out more strongly to support the strike. Αυτό θα έπαιζε ένα ηγετικό και καθοριστικό ρόλο για άλλους εργασιακούς χώρους και θα τους ενθάρρυνε να έρθουν και να ενισχύσουν την απεργία. During this time, they also tried to fire organizers. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, επίσης προσπάθησαν να απολύσουν τους οργανωτές. When they called us to the office to fire us, we demanded that we have union representation. Όταν μας κάλεσαν στο γραφείο για να μας απολύσουν, εμείς είπαμε ότι είμαστε εκπρόσωποι του σωματείου. This was denied. They told me, we appreciate your desire to exercise your rights, but that's not how we do business here. Αυτό απορρίφθηκε. Μου είπαν ότι εκτιμούμε την επιθυμία σου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που εμείς κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Still, it scared them because they knew we were organized enough to fight the firings. Εξακολουθούσαν να είναι τρομαγμένοι επειδή ξέρανε ότι είμαστε αρκετά οργανωμένοι να
αντιπαλέψουμε τις απολύσεις. In every case, they backed off because we were confrontational and made it clear we would fight to keep our jobs by any means necessary. Σε κάθε περίπτωση υποχώρησαν επειδή ήξεραν ότι είχαμε συγκρουσιακό, ότι ήμασταν συγκρουσιακοί και αυτό ήταν ξεκάθαρο ότι θα αντιπαλέψουμε για να κρατήσουμε τις δουλειές μας με κάθε απαιτούμενο τρόπο. Three days later, we went on strike again. Μετά από τρεις μέρες ξαναφύγαμε σε απεργία. It was still a minority strike, but we had twice as many workers with us as before. Εξακολουθούσε να ήταν μια μειοψηφική απεργία, αλλά είχαμε διπλάσιους εργάτες μαζί μας από ό,τι πριν. And those workers new to trade unionism had learned a lot in the previous two months. Και αυτοί οι εργάτες είχαν μάθει πολλά για το συνδικαλισμό από ό,τι ξέρανε πριν δύο μήνες. Last time they were too nervous to make speeches or lead chants, but this time they headed up the pickets. Την προηγούμενη φορά ήταν διστακτικοί στο να βγάλουν λόγο, να φωνάξουν συνθήματα, αλλά αυτή τη φορά ηγήθηκαν στις πικετοφορίες. Developing as many workplace leaders as possible is key to building a successful union. Το να αναπτύξεις και να δημιουργήσεις ηγετικές φιγούρες στον χώρο εργασίας όσο περισσότερες γίνεται είναι πολύ σημαντικό στο να χτίσεις ένα επιτυχημένο σωματείο. Some other tactics we have tried have been specific to certain problems we face. Άλλες τακτικές που αναπτύξαμε ήταν εστιασμένες στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. We had to be creative to address a wide variety of problems. Έπρεπε να είμαστε δημιουργικοί για να μιλήσουμε για μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων. We confronted the divide and conquer tactic the bosses used between immigrants and native workers by holding bilingual meetings. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την τακτική των εργοδοτών να διαχωρίζουν τους εργάτες από τους μετανάστες. Με αυτούς που μιλάνε δύο γλώσσες. Συναντήσεις δίγλωσσο. When management tries to buy off workers by giving them small raises, taking away disciplinary warnings, or giving them small things like allowing them to drink water and coffee at work, we issue a leaflet called "Thank You and Strike Again." Όταν η εργοδοσία προσπαθούσε να εξαγοράσει εργάτες με το να τους δίνει μικρές αυξήσεις ή να τους παίρνει πίσω προειδοποιήσεις συμμόρφωσης ή να τους δίνει μικρά πράγματα όπως το να τους αφήνει να πίνουν νερό ή καφέ στην ώρα εργασίας, βγάλαμε μια προκήρυξη που είχε τον τίτλο «Ευχαριστούμε και θα ξαναπεργήσουμε». In this way, we encourage workers not to let down the level of struggle once the boss starts to give in. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύναμε τους εργαζόμενους να μην ρίξουν το επίπεδο του αγώνα κάθε φορά που ο εργοδότης έδινε κάτι. To oppose disciplinary meetings, we use a work to rule slowdown. Ούτως ώστε για να αντιπαρατεθούμε σε πειθαρχικού τύπου συναντήσεις, προσπαθούσαμε να μειώσουμε την απόδοση της εργασίας με το να τηρούμε κατά γράμμα τους κανονισμούς. This means that if someone is called for a disciplinary hearing, we slow down the pace of work by looking up every item code, even if we already have it memorized. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που καλούσαν κάποιον για ενός πειθαρχικού τύπου συνάντηση, ρίχναμε το ρυθμό της εργασίας, κοιτώντας κάθε ετικέτα ή κάθε κωδικό που είχε ένα αντικείμενο, ακόμα και αν το είχαμε, αν το ξέραμε απ' έξω. In this way, we slow the work by almost 100%. Με τον τρόπο αυτό, ρίξαμε το ρυθμό της εργασίας περίπου κατά 100%. Especially in peak shopping periods, this makes a big problem for sales numbers. Συγκεκριμένα τις ώρες αιχμής, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στα νούμερα των πωλήσεων. Knowing that it can happen will stop the boss from holding the disciplinary meetings and workers go without being disciplined. Γνωρίζοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αυτό σταμάτησε τους εργοδότες από το να κάνουν αυτούς τους πειθαρχικούς τύπους συναντήσεις και οι εργάτες φεύγανε χωρίς να τιμωρηθούν.
We also refuse to sign any notifications of failure to follow the attendance policy. But we write in the place for the signature, I refuse to sign, so management cannot go back later and forge our signature. Επίσης, αρνιόμασταν να υπογράψουμε τα προειδοποιητικά, τις ειδοποιήσεις ότι δεν μπορούσαμε να, που λέγανε ότι δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες εργασίας. Αλλά στο μέρος της υπογραφής γράφαμε αρνούμε να υπογράψω, τόσο ώστε οι εργοδότες να μην μπορούν αργότερα να πλαστογραφήσουν την υπογραφή μας. In this way, they cannot assign the disciplinary warnings necessary to fire us. Με τον τρόπο αυτό, δεν μπορούσαν να μας επιβάλλουν τις πειθαρχικές προειδοποιήσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες στο να μας απολύσουν αργότερα. When a brother or sister worker at another store faces retaliation, we form pickets composed of workers from many stores. Όταν ένας συνάδελφος ή συναδέλφη σας σε ένα άλλο κατάστημα αντιμετωπίζει αντίπεινα, οργανώνουμε πικετοφορίες που αποτελούνται από εργάτες από πολλά καταστήματα. And then we send in a delegation of workers to confront the boss, occupying his office or the store if necessary. Και μετά στέλνουμε μια αντιπροσωπεία εργατών να αντιπαρατεθεί στην εργοδοσία με το να καταλάβουμε το γραφείο του ή το κατάστημα αν είναι αναγκαίο. Sometimes we have loud demonstrations inside the store during the busy period and use the opportunity to educate customers about the bad policies. Κάποιες φορές οργανώνουμε demonstrations, διαμαρτυρίες μέσα στο κατάστημα κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, ώστε να ενημερώσουμε τους πελάτες για τις κακές πολιτικές που υπάρχουν στο κατάστημα. We also use the shop-based wildcat strike when necessary. Επίσης, οργανώνουμε και άδειες χωρίς άδειες από το σωματείο, όταν αυτό είναι απαραίτητο. During a very hot period this summer, the air conditioning in one store's kitchen went out, and it was so hot, workers were passing out. Κατά τη διάρκεια των περιόδων του καλοκαιριού με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ένα air condition σε μια κουζίνα καταστήματος χάλασε και έκανε τόσο ζέστη που πολλοί εργαζόμενοι λιποθυμούσαν. The workers evicted all the customers from the store and used a bicycle lock to keep the store closed while they contacted the union office and other workers to come form a picket. Οι εργαζόμενοι διώξαν τους πελάτες από το κατάστημα και χρησιμοποίησαν αλυσίδες ποδηλάτου ούτως ώστε να κρατήσουν το κατάστημα κλειστό, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν συνδικαλιστές από και άλλους εργάτες να έρθουν και να σχηματίσουν πικετοφορίες έξω το κατάστημα. What we have learned is that collective action, and the strike in particular, remains our strongest weapon. Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι η συλλογική δράση και η απεργία πιο συγκεκριμένα παραμένει ένα από τα ισχυρότερα όπλα μας. But the bosses are very skilled at finding ways to undermine our organization, and so we must innovate new ways to circumvent them and strike anyway. Αλλά τα αφεντικά είναι πολύ εκπαιδευμένα στο να βρίσκουν τρόπους να πολεμάνε την οργάνωσή μας. Οπότε και εμείς πρέπει να βρίσκουμε καινούριους και δημιουργικούς τρόπους να τους παρακάμπτουμε και να κάνουμε απεργία όπως και να έχει. Using democratic unionism based in the shop floor, but in solidarity with workers all across the city, we are able to have effective, nimble organization, able to shift tactics to match whatever the boss throws at us. Χρησιμοποιώντας δημοκρατικό συνδικαλισμό που αναβασίζεται στους εργάτες της βάσης και σε αλληλεγγύη με άλλους εργάτες κατά μήκος και πλάτος της πόλης, είναι δυνατόν να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε μια ευκίνητη οργάνωση που μπορεί να μετατοπίζεται ούτως ώστε να προσαρμόζεται στο οτιδήποτε τα αφεντικά μας, σε οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά των αφεντικών. Capitalism stifles workers' creativity. Ο καπιταλισμός καταπιέζει την δημιουργικότητα των εργατών. But democratic unionism opens a space for workers to use their creativity to build their own power. Αλλά ο δημοκρατικός συνδικαλισμός
δίνει χώρο στους εργάτες για να αναπτύξουν τη δική τους δημιουργικότητα και να χτίσουν τη δύναμή τους. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίνουμε το λόγο. Αρκετό χρόνο για συζήτηση. Εγώ θα θίξω μόνο τρία ζητήματα. Ξεκινώντας. Α, κάνεις μετάβαση. Μάλιστα. Λίγο αργά. Οκ. Θα δείξω μόνο τρία ζητήματα τα οποία θα ήθελα να συζητηθούν στη σημερινή κουβέντα. Το πρώτο, το ξέρουν τα παιδιά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι η ίδια η επιλογή του θέματος, ο προσδιορισμός του προβληματισμού. Ποιος πρέπει να οργανωθεί, ποιο είναι το υποκείμενο της ανατροπής, της αντίστασης για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, όταν απαλλαγεί από την έλαπα των μνημονίων. Εδώ βλέπουμε ότι επιμένουμε σε κάποιες διακρίσεις οι οποίες είναι δύσκολες. Παραθέτουμε τους νέους εργαζόμενους, τους επισφαλώς εργαζόμενους, τους ευέλικτα επασχολούμενους ή τους ανέργους σαν διαφορετικές κατηγορίες, εννοώντας ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βάλουμε αυτές τις μορφές απασχόλησης ξανά σε κίνηση, να βοηθήσουμε την οργάνωσή τους. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε, πρέπει να συζητάμε πλέον με κατεπήγοντα τρόπο στην πραγματικότητα την οργάνωση του εργατικού κινήματος για την απαλλαγή της χώρας και των εργαζομένων από τα μνημόνια, και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η επισφάλεια είναι εγγενής στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, είναι εγγενής στην αγορά εργασίας σε μια χώρα καπιταλιστική. Το διευθυντικό δικαίωμα από μόνο του δίνει τη διάσταση της ανασφάλειας και της επισφάλειας στις εργασιακές σχέσεις, ακόμα και σε χώρες που δεν βιώνουν με την ίδια ένταση τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης και κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία ή οι σκανδιναβικές χώρες. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει ότι στην καρδιά της οικονομικής ύφεσης και κρίσης, οι διακρίσεις πλέον αυτές που μέχρι πρότινος μας ήταν πιο εύκολες, η γενιά των 700 ευρώ σε σχέση με τους καλά αμοιβόμενους, οι ευέλικτα εργαζόμενοι σε σχέση με τους κανονικά εργαζόμενους και ούτω καθεξής, ακόμα και η διάκριση εργαζομένων στο δημόσιο και στον ειδικό τομέα, πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει εκ περιτροπής εργασία μία μέρα την εβδομάδα, είναι δύσκολο να προσδιορίσεις και να συμφωνείς αν είναι εργαζόμενος ή άνεργος. Πολλές φορές μάλιστα παίρνει λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε αν είχε απολυθεί, παίρνει λιγότερα χρήματα και από το επίδομα ανεργίας. Από την άλλη, όπως είπε και η Πατρίσια, και στις ΗΠΑ αλλά και παντού, ο κόσμος αναγκάζεται να κάνει δύο και τρεις διαφορετικές δουλειές στη διάρκεια της ίδιας χρονικής περίοδου. Πολλές φορές η μία με την άλλη δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Αυτό δυσκολεύει και την κατάταξή του στον κλάδο στον οποίο συζητάμε. Ένας αρχιτέκτονας μπορεί και να συμπληρώσει το εισόδημά του να δουλεύει στον κλάδο της εστίασης. Αλλά βεβαίως δυσκολεύει πολύ και την συνδικαλιστική του ένταξη, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν εκκληδικά σωματεία τα οποία τον καλύπτουν. Το τρίτο έχει να κάνει με μια πολιτική προσέγγιση αυτής της διάκρισης και νομίζω ότι είναι και λάθος να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Να βάζουμε εμείς οι ίδιοι τύχη ανάμεσα στους εργαζομένους, να υψώνουμε διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα υπάρχει και το χειρότερο ακόμα φαινόμενο, να οργανώνονται διαφορετικά. Βλέπουμε ότι ξεπηδούν σωματεία ανέργων ή κινήσεις που αφορούν ή εστιάζουν στους ευέλικτα εργαζόμενους. Εγώ υποστηρίζω ότι πλέον, με αφορμή την οικονομική ύφεση και κρίση, η ευελιξία, αυτό το οποίο λέγαμε παλιά ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αφορούν τους πάντες. Ακόμα και σε λίγο και τους δημοσίους υπαλλήλους, εννοώ τον σκληρό πυρήνα της δημόσιας απασχόλησης. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, χρειάζεται να συζητήσουμε κατεπηγόντως, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και χωρίς τύχη, για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος μέσα σε αυτή τη λέλαπα. Αυτό όμως χρειάζεται οι δυνάμεις της αριστεράς, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, να το βάλουν στην προμετωπίδα της συζήτησής τους. Η κυβέρνηση της αριστεράς και μία άλλη πολιτική διαφορετική από τα μνημόνια δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, εάν δεν έχει ως κύριο άξονα την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Καταρχήν, διότι δεν θα φτάσει ποτέ να πάρει τη διακυβέρνηση η αριστερά σε αυτή τη χώρα με ένα εργατικό κίνημα στην κατάσταση που είναι σήμερα. Με ένα ιτημένο εργατικό κίνημα, με ένα κίνημα που δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις, ούτε καν να μείνεται αξιοπρεπώς, δεν μπορεί να συζητάμε σοβαρά για την κατάκτηση της διακυβέρνησης, πόσο μάλλον της εξουσίας, της διακυβέρνησης της χώρας μέσα από ομαλό τρόπο και από κοινοβουλευτικές εκλογές. Αυτό ταυτόχρονα θα μας επέτρεπε να έχουμε και λύσεις σε ζητήματα τα οποία είναι καθημερινά και ταλανίζουν τους εργαζόμενους και
αναφέρομαι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον δρόμο επειδή η επιχείρησή τους έχει απλώς εγκαταληφθεί, ούτε καν πτωχεύσει, σε εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης όπως αυτό της Βιομέ, και να μπορέσουμε να έχουμε μια στρατηγική επιβίωσης της εργατικής τάξης σήμερα και όχι στη Δευτέρα παρουσία ή, εν πάση περιπτώσει, όταν αναλάβει η διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ ή σε μια περίπτωση γενικότερα αριστερής διακυβέρνησης. Χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε μπροστά τη συζήτηση ότι η εργατική τάξη πρέπει να σηκωθεί με τέτοιο τρόπο και το εργατικό κίνημα πρέπει να αναστηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με κυβέρνηση της αριστεράς και μια άλλη πολιτική διαφορετική από τα μνημόνια. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε φοβούμενοι ότι θα μας χαρακτηρίσουν εργατιστές. Και αυτό διότι πρέπει να δούμε ότι και στην Ελλάδα η μισθωτή απασχόληση, η μισθωτή, η εργατική τάξη είναι πλέον η μεγάλη εισιτητική πλειοψηφία στο σύνολο της απασχόλησης. Θα τολμούσα να πω προβοκατόρικα ότι η μισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα μπορεί να αγγίζει και να ξεπερνάει ποσοστά σαν αυτά που συναντάμε στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης. Ήδη πριν από την οικονομική ύφεση και κρίση, μέχρι το 2008, οι μισθωτοί στην χώρα μας αντιμετωπίζαν το 67-70%. Αν σε αυτούς προσθέσει κανείς το μεγάλο κομμάτι της ψευδοαυτοαπασχόλησης, τα μπλοκάκια, δηλαδή αυτού οι οποίοι κατ' ουσίαν ήταν μισθωτοί, αλλά οι εργοδότες επιλέγανε τις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου για να αποφεύγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, και αν σε όλους αυτούς προσθέσουμε και τους πρώην αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι είναι πλέον αναγκασμένοι να δουλεύουν για ένα μεροκάματο, πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους κ.ο.κ., με τη βίαιη προλεταριοποίηση μεγάλων κομματιών αυτοαπασχόλησης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και στην Ελλάδα πλέον η μισθωτή, η εργατική τάξη είναι μια μεγάλη πλειοψηφία στο σύνολο της κοινωνίας και στο σύνολο της απασχόλησης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο από νοσταλγία στο παρελθόν το ένδοξο των εργατικών αγώνων, αλλά και μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι οι εργαζόμενοι πλέον είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα μαζικό κομμάτι της κοινωνίας και της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε επιμέρους ζητήματα οργάνωσης και ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος και σε δεύτερο βαθμό βεβαίως πιο συγκεκριμένα μορφές οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και με κατεπήγοντα τρόπο μορφές και δομές οργάνωσης των εργαζομένων, ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος σε τοπικό επίπεδο. Εκεί νομίζω μπορούν να δοθούν πολύ μεγαλύτερες απαντήσεις, όχι μόνο για να φτάσουμε κάποια στιγμή να ορεινευόμαστε μια διακυβέρνηση της αριστεράς, αλλά για να δώσουμε μια απάντηση στα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων. Στην Ελευσίνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα παράδειγμα το οποίο αναφέραμε και προχθές, έχουν καταγράψει οι σύντροφοι συνδικαλιστές στην εκπαίδευση ότι δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες ίσως, έχουν εγκαταλείψει από την αρχή της ύφεσης στο σχολείο για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχει κοπεί το ρεύμα, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να διαβάσει κανείς στο σπίτι. Και δεύτερον, διότι είναι πολύ μεγάλο το εύρος της περιοχής και είναι ακόμα και η μετακίνηση στο σχολείο μια πάρα πολύ δαπανηρή υπόθεση. Εκείνο το οποίο δεν έχει κάνει το εργατικό κίνημα πέρα από το να παρατηρήσει το φαινόμενο είναι να το καταγράψει, να εξετάσει τι κάνουν αυτά τα παιδιά ή και άλλα παιδιά σε άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, που δεν πάνε σχολείο όσο δεν είναι στο σχολείο. Και το ευκολότερο απ' όλα είναι να οργανώσει τον τρόπο μετάβασης, ένα συλλογικό τρόπο μετάβασης στο σχολείο, όπου τουλάχιστον οι άλλες συλλογικότητες των εργαζομένων, των καθηγητών, θα μπορεί να τους προσφέρει αυτό που λέμε ένα συσίδιο, σαν αυτό το οποίο κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ή οι καθηγητές ή σε συνεργασία σε πάρα πολλά σχολεία. Η ίδια οργάνωση σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δώσει λύσεις και σε εγχειρήματα επιβίωσης της επιχείρησης όπως η Βιομέ. Η Βιομέ είναι ενδεικτική περίπτωση, δεν είναι όμως η μόνη. Θα μπορούσε να οργανωθεί το εργατικό κίνημα σε τοπικό επίπεδο και να δώσει μια λύση βιωσιμότητας σε πολλές επιχειρήσεις που εγκαταλείπονται από τους εργοδότες ή σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι για πάρα πολύ μεγάλο καιρό απλήρωτοι. Τελειώνω σε σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα που είναι μια επιμέρους πτυχή του εργατικού κινήματος. Είναι προφανώς, το είπε και ο Δημήτρης, το υπονόησε και η Γιώτα, ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με τις κινήσεις και με τις παραδοχές που είχαμε μέχρι πρότινος. Καταρχήν, η δομή, η συνδικαλιστική που είχαμε και πριν την οικονομική κρίση, είχε αφήσει στρατιές εργαζομένων απροστάτευτους. Είχε αφήσει ολόκληρες γενιές, ολόκληρους κλάδους απασχόλησης χωρίς την τυπική νομική δυνατότητα οργάνωσης σε κάποιο συνδικάτο. Πέρα βεβαίως από τους υποκειμενικούς λόγους που γνωρίζουμε και στην Εθνική Τράπεζα και σε άλλες τράπεζες, όπου δεν έγινε δυνατό να συμπορευτούν οι εργαζόμενοι, οι τέως τυπικός εργαζόμενοι με τους ευέλικτα εργαζόμενους και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι χρειάζεται επίσης κατεπηγόντως να κάνουμε έναν απολογισμό
των προτεραιοτήτων και των επιλογών που είχε το συνδικαλιστικό κίνημα πριν από την οικονομική ύφεση και κρίση και να δούμε ορισμένες αντικειμενικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης. Ήδη αναφέρθηκε το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές. Ήδη αναφέρθηκε το γεγονός ότι είχαμε παραταξιοποίηση και πολυκατακαιρματισμό στην οργάνωση των εργαζομένων. Νομίζω ότι μεγάλα συνδικάτα που μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα να οργανώνονται οι εργαζόμενοι σε κοινή βάση είναι αυτονόητο. Προφανώς δεν θα είναι μόνο κλαδική η οργάνωση, δεν θα είναι μόνο τοπική, αλλά μπορούμε να δούμε σχήματα που δοκιμάζουν ακόμα και χώρες με πολύ ισχυρή κλαδική οργάνωση, όπως η Γαλλία, τη δυνατότητα δηλαδή και της τοπικής ένταξης σε ένα σωματείο για να μπορούν να μην μένουν εκτός των τυχών στρατιές εργαζομένων. Και από εκεί και πέρα το συνδικαλιστικό κίνημα, πέρα από το εσωτερικό του, πέρα από την εσωτερική του αναδιοργάνωση, πρέπει να δώσει και μία λύση στην προστασία των εργαζομένων. Ένας από τους λόγους για τη διόγκωση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής, που είναι και επίκαιρο, είναι το γεγονός ότι και πριν την κρίση, πόσο μάλλον μετά, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αισθάνονταν αυτούς εντελώς απροστάτευτους από συλλογικότητα. Εντελώς απροστάτευτους από το εργατικό κίνημα και το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε εκατοντάδες απολύσεις συνδικαλιστών ή για συνδικαλιστική δράση, μολονότι απαγορεύεται από τον νόμο. Έχουμε αναρρύθμιτα περιστατικά εγωδοτικής αυθαιρεσίας με αντιδημοκρατικές και τις συνταγματικές μεθοδεύσεις. Έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος σε όλη αυτή τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και κρίσης έχει δεχτεί απίστευτες απειλές για τη ζωή του, απίστευτες επιθέσεις, χωρίς να έχει καταφέρει το εργατικό κίνημα και πόσο μάλλον τα συνδικάτα να δώσουν έστω μια απάντηση αμυντική σε αυτές τις επιθέσεις. Πολύ πρόσφατα είδαμε επισκέψεις στα σπίτια συνδικαλιστών, φασιστών με μαχαίρια. Αναφέρομαι στον Παναγιωτακόπουλο τον Χρήστο. Παλιότερα είχαμε πριν από κάποιους μήνες έναν άλλο συνδικαλιστή, τον τενάξαν το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι. Περνάμε πλέον σε ανοιχτές μορφές εγωδοτικής τρομοκρατίας, οποίες πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, νομίζω ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να ξαναβάλει κάτω, ιδίως η αριστερά μέσα στα συνδικάτα, χωρίς παροπίδες και χωρίς εμφυλιακές ενδοαριστερές έρηδες, τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει το συνδικαλιστικό κίνημα στη νέα συγκυρία. Με μεγάλη μου χαρά, και κλείνω με αυτό, άκουσα ότι στα τέλη του Οκτώβριου οργανώνεται μια πολύ μεγάλη συνδικαλιστική συνδιάσκεψη στην Ελλάδα από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, από δυνάμεις αριστερά ευρύτερα, για τον επαναπροσδιορισμό της συνδικαλιστικής στρατηγικής το επόμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βάλουμε τα ζητήματα, θα γίνει ο απολογισμός, θα κάνουμε αυτοκριτική και θα θέσουμε εκείνες τις βάσεις για να μπορέσει το εργατικό κίνημα να αποτελέσει το βασικό μοχλό πίεσης για να σωθεί η χώρα, για να σταματήσει αυτή η καταστροφή την οποία βιώνουν κυρίως η εργατική τάξη αλλά και άλλες τάξεις και άλλες μερίδες του πληθυσμού. Ευχαριστώ.